Στροφή 180 μοιρών από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η πρόθεσή του να μην κυβερνήσει αλλά ούτε και να επιβάλλει νέα κατοχή στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. We don't seek to govern Gaza, we don't seek to occupy it, but we seek to give it and us a better future in the entire Middle East. Ο Νετανιάχου επέμεινε ωστόσο στο ότι θα χρειαστεί νέα αξιόπιστη δύναμη στον Παλαιστινιακό θύλακα, αφού όμως πρώτα τελειώσει ο πόλεμος με τη Χαμάς. I've set goals, I didn't set a timetable because you know it can take more time. I wish it'll take little time. But we're proceeding step by step, reducing our casualties in the process, trying to reduce and minimize civilian casualties and maximize the casualties of the Hamas terrorists. Λίγες ώρες μετά ο Νετανιάχου ανακατεύει ξανά την Τράπουλα. Μιλώντας στους επικεφαλείς των συνοριακών κοινοτήτων της Γάζας, ανέφερε πως ο IDF θα έχει υπό τον έλεγχό του την περιοχή μετά τον πόλεμο. Από την πλευρά του, ο Μαχμούντ Αμπάς δηλώνει προθυμία να αναλάβει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας έπειτα από την πτώση της Χαμάς. Σύμφωνα με τους New York Times, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής θα δεχόταν να αναλάβει την εξουσία μόνο αν η κυβέρνηση Biden δεσμευτεί να προωθήσει την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δηλώνει ότι έχει ζητήσει τρίμερη πάυση στη Γάζα, αλλά και μία πάυση μεγαλύτερη από αυτήν, ούτως ώστε να ελευθερωθούν οι όμηροι οι οποίοι κρατούνται από τη Χαμάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε επίσης πως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα και χειρία στη Λωρίδα της Γάζας. Όλα αυτά την ώρα που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν χαιρετίζει τη συμφωνία του Ισραήλ στις 4 ώρες καθημερινές πάυσης των επιχειρήσεων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι άμαχοι και να φύγουν προς τον Νότο. To that end, I've had conversations starting a week ago with the Israeli government about steps that can be taken to advance each of these objectives. And among those steps that we talked about more than a week ago were humanitarian pauses. Ωστόσο, η δήλωση Μπλίνκεν προκάλεσε την αντίδραση του Αραβικού Συνδέσμου που απαιτεί άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός. Οι ανθρωπιστικές εκεχηρίες δεν αποτελούν τον πυρήνα της αραβικής θέσης, γιατί η αραβική θέση απαιτεί πλήρη κατάπαυση του πυρός. Από την πλευρά του, Ερντογάν εξαπέλυσε νέα ολομέτωπη επίθεση προς το Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί για φασισμό και απειλή, τονίζοντας πως δοκιμάζεται η υπομονή της Τουρκίας. Geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistikleriyle tartışmalı hale getirdiği bir devlet inşa etmeye çalışıyor. Bununla da yetinmiyor. Ülkemiz topraklarını da içeren vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla nükleer silah kullanma tehditleriyle sabrımızı zorluyorlar. Sahip oldukları teknolojik üstünlüğe ve uyguladıkları ahlaksız zorbalığa rağmen daha Filistin'in masum çocuklarıyla, kadınlarıyla ve yaşlılarıyla baş edemeyenlerin bu ham hayalden